Στην κοινωνία βλέπουμε ότι υπάρχουν μια σειρά από ζητήματα τα οποία λίγο προσεγγίζουν το δημόσιο διάλογο. Θα τα σχολιάσουμε όλα αυτά μαζί με την υποψήφια Ευρωβουλευτή με τον ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Δώρα Αυγέρη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Και εμείς ευχαριστούμε. Και κυρία Αυγέρη, το είπα έτσι γιατί πραγματικά, ενώ θα έπρεπε να συζητάμε ευρωπαϊκά, γιατί υπάρχουν μια σειρά από προκλήσεις ανοιχτές. Συζητάμε πολύ για τον εσωτερικό τσακωμό και σίγουρα για μια σειρά από θέματα που δεν ενδιαφέρουν και τόσο για τους πολίτες. Και μοιάζει και οι πολίτες να απέχουν από αυτή την κατάσταση. Τελικά, τι κρίνεται και πόσο σημαντικές είναι αυτές οι ευρωπαϊκές εκλογές? Είναι σημαντικές γιατί από αυτές εξαρτάται η θέση της Ελλάδας στην Ευρώπη. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί εξαιτίας των πολιτικών αυτής της κυβέρνησης, Νέας Δημοκρατίας Μητσοτάκη, η χώρα μας έχει απομακρυνθεί πάρα πολύ από την Ευρώπη. Και γιατί το λέω αυτό? Δεν το λέω μόνο σε σχέση με τις επιδόσεις πολύ κακές στα ζητήματα κράτους δικαίου, στις καταδίκες που έχουμε από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για πολλά ζητήματα, το πόρισμα κόλαφος για την κατάσταση του κράτους δικαίου, την κατάσταση της ελευθεροτυπίας, την απονομή της δικαιοσύνης σε σχέση με την υπόθεση των Ντεμπών, αλλά έχει να κάνει και με το πόσο απέχει η ζωή του Έλληνα και της Ελληνίδας από αυτή των Ευρωπαίων άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Ναι. Απέχουμε πάρα πολύ από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, για παράδειγμα, στους μισθούς, στις εγγυήσεις, τις εργασιακές, στα κοινωνικά δικαιώματα. Και κυρίως, αν οι επιδόσεις μας είναι καλές εντός εισαγωγικών, έχουν να κάνουν κυρίως με δείκτες όπως, για παράδειγμα, η ακρίβεια, η φτωχοποίηση ή οι δείκτες της ανεργίας. Ναι, εδώ θέλω λίγο να το θίξουμε αυτό το ζήτημα, γιατί μέχρι πριν από λίγο καιρό συζητούσαμε για την εισαγόμενη ακρίβεια. Τώρα συζητάμε για την πολυεθνική ακρίβεια. Απευθυνθήκαμε και στην Πρόεδρο της Κομισιόν για να μας δώσει μία λύση. Τη στιγμή που η μοναδική λύση που φαίνεται ότι έχει εφαρμοστεί στο επίπεδο της χώρας είναι τα πρόστιμα, που και αυτά κανείς δεν ξέρει τι μετρήσιμο αποτέλεσμα έχουν όταν μία σειρά από εταιρείες κερδοσκοπούν, έτσι. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω και πραγματικά θέλω λίγο να το συζητήσουμε πώς είναι δυνατόν ένα ελληνικό προϊόν να είναι πιο ακριβώς στην Ελλάδα από ότι είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι ένα καλό ερώτημα στο οποίο πρέπει να απαντήσει ο κ. Μητσοτάκης. Ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνηση, το επιτελείο, το υπεύθυνο των υπουργών για αυτή την ιστορία, πάντα μας έλεγαν, μάλιστα κάνοντας και σόου σε ράφι σούπερ μάρκετ, ότι η ακρίβεια είναι εισαγόμενη, ότι γίνεται κάθε προσπάθεια για να αντιμετωπιστεί. Και αυτό το ακούμε τα τελευταία σχεδόν 2 χρόνια. Από την εισαγόμενη ακρίβεια, τώρα πάμε στην εξαγόμενη ευθύνη από την πλευρά του κ. Μητσοτάκη, με αυτή την επιστολή και στην κυρία Φόντερ Λάιν. Και με τη μετάθεση πια της αρμοδιότητας αυτά στα ευρωπαϊκά χέρια. Αλήθεια, ποιος κυβερνά αυτόν τον τόπο? Και το λέω αυτό, ξέρετε, 22 Μαΐου είναι και ανήμερα της επετείου της δολοφονικής επίθεσης στον Γρηγόρη Λαμπράκη. Ως Θεσσαλονίκη, έτσι κάνω και αυτή την ιστορική υπόμνηση. Ο κ. Μητσοτάκης κυβερνά. Ξέρετε, και έχει αποτελέσματα σε ό,τι έχει να κάνει με τις ζωές και τα κέρδη λίγων και εκλεκτών, αλλά σε ό,τι αφορά την ζωή και την καθημερινότητα της μεγάλης πλειοψηφίας της ελληνικής κοινωνίας, δηλώνει άμυρος των ευθυνών. Εμείς λέμε ότι όλο αυτό προφανέστατα έχει όνομα και υπογραφή και ευθύνη. Είναι Νέα Δημοκρατία Μητσοτάκη. Δεν μένουμε όμως αυτό. Καταθέτουμε προτάσεις, ένα σχέδιο ακριβώς και για να βγει από αυτή τη στενοπό ο Έλληνας και η Ελληνίδα, τα ελληνικά νοικοκυριά, αλλά να υπάρχουν και οι όρκοι προϋποθέσεις για την, ξέρετε, ανασύνταξη και του οικονομικού και του κοινωνικού ιστού της χώρας. Ναι, μπορούν να μπουν κανόνες ρύθμισης της αγοράς, σας λέω, και σας το ρωτάω αυτό, γιατί από την άλλη οι πολυεθνικές δηλώνουν ουσιαστικά ελεύθερες σε μια ελεύθερη αγορά να κάνουν ό,τι θέλουν. Προφανώς κάποιος τους δίνει αυτό το δικαίωμα. Δεν ξέρω τι ρύθμιση μπορεί να υπάρξει και πώς μπορούν οι πολίτες να προστατευτούν. Ακριβώς. Εμείς μιλάμε για μια ανοιχτή αγορά, ρυθμιζόμενη αγορά και όχι ανεξέλεκτη. Και προφανέστατα με το να μπαίνει σε προτεραιότητα το εισόδημα των πολιτών για να μπορούν να ανταποκριθούν στις βασικές ανάγκες, αλλά να μπορέσει να κινηθεί και η οικονομία. Εσείς βλέπετε να κινείται καμία οικονομία? Οι μόνοι που κινούνται είναι τα κέρδη, τα υπερκέρδη των τραπεζών, των δηληστηρίων, των ενεργειακών παικτών που σωρεύουν κέρδη στις πλάτες των ελληνικών οικογενειών. Εσείς βλέπετε να ευημερούν, γιατί και εμείς είμαστε υπέρ του επιχειρήν, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η μία επιχείρηση μετά από την άλλη, δείτε για παράδειγμα τι γίνεται στην Καλαμάτα ή τι γίνεται σε άλλες
πρωτεύουσες νομών της Πελοποννήσου. Κλείνουν το ένα μαγαζί μετά το άλλο και γιατί δεν υπάρχει αγοραστικό κοινό που να μπορεί να κάνει, να ψωνίζει ακόμα και τα βασικά. Μιλάμε ακόμα και για τα βασικά είδη, αλλά και οι ίδιοι επιχειρηματίες, οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, δεν έχουν πρόσβαση ούτε στο δανεισμό, ούτε στα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά έργα. Οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης νομίζω είναι χαρακτηριστικό και για την περιοχή της Μεγαλόπολης και όχι μόνο. Θέλετε, πολύ σωστά, θέλετε να δούμε πώς διανεμήθηκαν οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης σε πολύ λίγους, σχεδόν το 90% μπορεί και παραπάνω των μικρομεσαίων επιχειρήσεων εξαιρέθηκε από αυτό το χρηματοδοτικό εργαλείο. Και γι' αυτό εγκαλείται και ελέγχεται η χώρα μας από την Ευρωπαία Εισαγγελέα. Έχει πολύ μεγάλη σημασία, επομένως, στην κρίση του πολίτη που θα πάει στην κάλπη στις 9 Ιουνίου, για το πώς έγινε η διαχείριση του χρήματος, του δημόσιου χρήματος, των φορολογουμένων από αυτή την κυβέρνηση, αλλά και των ευρωπαϊκών πόρων. Το ίδιο έγινε και με τους μικρομεσαίους αγρότες. Γιατί ξέρω ότι μιλάω, απευθύνομαι μέσω ενός. Σε παραγωγικές περιοχές. Που είναι σε μια αγροτική και κτηνοτροφική ευρύτερα περιοχή. Τι διαπραγμάτευση έγινε για την ΚΑΠ, αλλά πολύ περισσότερο πώς αυτή μεταφέρθηκε μέσω του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου στην χώρα μας. Εξαιτίας της επιλογής του ίδιου του κ. Μητσοτάκη, χάθηκαν περίπου ένα δισεκατομμύριο πόροι από τους μικρομεσαίους αγρότες. Κυρία Βιέρη, βάζει όμως ο κ. Μητσοτάκης και ουσιαστικά με επιτακτικό τρόπο, θα λέει κανείς, αυτή την ατζέντα ζήτημα σταθερότητας. Προφανώς το κομματικό έχει κριθεί. Η εθνική αναφορά, να το πω έτσι, των εκλογών έγινε πριν από περίπου ένα χρόνο. Υπάρχει ζήτημα σταθερότητας λόγω της επιλογής των πολιτών σε αυτές τις ευρωπαϊκές εκλογές. Και απ' την άλλη, ο ΣΥΡΙΖΑ τι θέτει ακριβώς? Ποια είναι η σταθερότητα? Αυτό που είναι μόνιμα υποδό στα χείλη των ανθρώπων της καθημερινότητας, του μόχθου, είτε οποιασδήποτε ηλικίας, να βγει κάποιος στον δρόμο, θα συναντήσει ανθρώπους που λένε δεν αντέχουμε άλλο. Αυτή είναι η σταθερότητα? Δεν θέλουν αυτή την υποστεδρόμη στη ζωή τους. Για πρώτη φορά οι γενιές που έρχονται θα ζουν χειρότερα από αυτή, θα έχουν μια χειρότερη ζωή από αυτή που είχαν οι δικοί τους γονείς. Και τα νέα παιδιά αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τον τόπο τους, τόπο ευλογημένο, όπως είναι η Πελοπόννησο, όπως είναι η Μεσσηνία, για να πάνε να ζητήσουν τα όνειρά τους, το παρόν τους και το μέλλον τους, σε ξένους τόπους. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Και για μένα προσωπικά είναι ένα επίδικο των εκλογών, γιατί προέρχομαι και από την ελληνική περιφέρεια και μάλιστα από την ακριτική περιοχή, όπως είναι η Θράκη. Έχω διπλή καταγωγή και από τη Θράκη και από την Μακεδονία. Βλέπω τις περιοχές περιφέρειες, ελληνικές περιφέρειες, τις ακριτικές περιοχές να μαραζώνουν, να ερημώνουν ακριβώς, γιατί οι γονείς λένε στα παιδιά τους, μην μείνεις στο χωράφι, δεν αξίζει τον κόπο, τζάμπα ο κόπος, δεν μπορείς να βγάλεις ούτε το κόστος παραγωγής. Ενώ είσαι όλη μέρα σε τρώει το λιοπύρι, ενώ είσαι με το κοπάδι 24 ώρες το 24ωρο κάθε μέρα, όλη την εβδομάδα, δεν μπορείς να ζήσεις, δεν μπορείς να επιβιώσεις. Αυτή είναι η σταθερότητα. Δεν είναι αυτή η σταθερότητα. Ο κ. Μητσοτάκης έχει μάθει να βαφτίζει το μαύρο άσπρο. Να κάνει το εντελώς αντίθετο από αυτά που λέει. Και πολύ περισσότερο αυτά που κάνει, που είναι πάρα πολύ άσχημα να τα παρουσιάζει ως επιτεύγματα. Ευτυχώς, ο κόσμος τώρα πια έχει καταλάβει αυτή την εξαπάτηση. Με αυτούς τους όρους έγιναν οι εκλογές τον περασμένο Ιούνιο. Έτσι διαμορφώθηκε αυτό το ισχυρό 41% των ψηφισάντων. Αλλά πολύ γρήγορα συνειδητοποίησε ο κόσμος αυτή την εξαπάτηση σε όλα τα πεδία, όχι μόνο στο επίπεδο της διαβίωσης και της καθημερινότητας, αλλά και σε ζητήματα που κάποιοι υπουργοί της κυβέρνησης, βλέπε Άδωνης Γεωργιάδης, έλεγαν ότι δεν είναι σημαντικά, όπως είναι το περιδικαίου αίσθημα. Η ανάγκη να αποδοθεί δικαιοσύνη για μεγάλα εγκλήματα, όπως είναι αυτό των Ντεμπών. Υπάρχουν μια σειρά από ζητήματα που νομίζω και είναι επιτακτικά. Τώρα για να ρωτήσω και το προσωπικό, και εσείς μέσα από μια έτσι ιδιαίτερη διαδρομή, διεκδικείτε την ψήφο των πολιτών, την στήριξη των πολιτών. Είναι μια δύσκολη όμως αναφορά, το είπατε και εσείς. Είναι μια δύσκολη αναφορά και προσωπική, γιατί μιλάμε για έναν αγώνα σε όλη την επικράτεια. Ακριβώς. Έχετε δίκιο που το λέτε και ειδικά όταν είσαι ένας άνθρωπος από την περιφέρεια, είναι ακόμα πιο δύσκολο. Ξέρετε, όλα είναι μαζεμένα στο κέντρο, ο πληθυσμός, οι δυνατότητες. Παρ' όλα αυτά, αισθάνομαι πάρα πολύ μεγάλο το καθήκον και το βάρος ότι σε αυτή την προσπάθεια έχω ως πρόταγμα ακριβώς, αν με τιμήσουν οι Ελληνίδες και οι Έλληνες με την ψήφο τους, να παλέψω για την άμβλωση των περιφερειακών ανισοτήτων, να διεκδικήσουμε όλοι μαζί ένα μοντέλο ανάπτυξης βιώσιμης και να αντιμετωπίσουμε
για μένα το τεράστιο πρόβλημα που είναι η ερημοποίηση της ελληνικής υπαίθρου, είτε είναι η νησιωτική Ελλάδα, είτε είναι η υπηρετική, και το δημογραφικό. Δεν θα υπάρχει σε λίγα χρόνια λαός για να υπερασπιστεί αυτή την πατρίδα. Τα κρατάμε όλα αυτά. Σίγουρα προβληματίζουν. Κυρία Βιέρνα, σας ευχαριστήσω. Καλή επιτυχία και καλή δύναμη να ευχηθώ. Θερμά, να τα πούμε και από κοντά.